Τα τρένα σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών κινούνται σχεδόν άδεια όσο ο κορονοϊός συνεχίζει να θερίζει τη χώρα. Ο καθεδρικός ναός στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον φωτίστηκε μπλε με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που καθημερινά σώζουν ζωές. Στο Atlantic City του New Jersey, καζίνο και παραλίες μοιάζουν ερημωμένα. 1.509 νεκροί μέσα σε μία ημέρα. Μόνο η πολιτεία της Νέας Υόρκης έσπασε το φράγμα των 10.000 νεκρών από τον COVID-19. Ανάμεσα στα νέα κρούσματα του κορονοϊού, ο ελληνικής καταγωγής πολιτικός σχολιαστής του ABC και πρώην σύμβουλος του Προέδρου Κλίντον, Τζορτζ Στεφανόπουλος. I'm one of those, I guess, cases that are basically asymptomatic. I've never had a fever, never had chills, never had a headache, never had cough, never had shortness of breath. Ο πρόεδρος Τραμπ άνοιξε μέτωπο με τους κυβερνήτες που τον κατακρίνουν επειδή θέλει να ανοίξει τη χώρα. The President of the United States calls the shots. It's a decision for the President of the United States. Now, with that being said, we're going to work with the states. Ο Άντριου Κουόμο της Νέας Υόρκης και οι κυβερνήτες άλλων 4 πολιτιών έχουν άλλη άποψη και σχημάτισαν ένωση κοινής γραμμής απέναντι στον κορονοϊό. If we do something stupid, you will see those numbers go right back up tomorrow. At this stage, we can't make exceptions for some people in the state to get back to work. Ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε πάντως να ρίξει τους τόνους στην κόντρα του με τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι, ο οποίος μάζεψε τις χθεσινές του δηλώσεις ότι ο Τραμπ δεν άκουσε τις συστάσεις των ειδικών. The first and only time that I went in and said we should do mitigation strongly, the response was yes, we'll do it. Στην ενημέρωση του προς τους δημοσιογράφους, μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε και ένα βίντεο με δηλώσεις ειδικών και αντιπάλων του που αποδεικνύουν σύμφωνα με τον ίδιο πως δεν άργησε να πάρει μέτρα κατά του κορονοϊού. Δεν έλειψαν και οι εντάσεις με δημοσιογράφους. The argument is that you bought yourself some time. You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Και όλα αυτά ενώ τα πρώτα τεστέματος για αντισώματα κατά του COVID-19 έχουν βγει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. 70 φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ήδη παραγγείλει τις πρώτες παρτίδες και έχουν ήδη γίνει τα πρώτα 300 τεστ. Ορισμένοι ειδικοί πάντως κρατούν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά τους, καθώς δεν έχουν περάσει ακόμα στις επίσημες λίστες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.